Οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηναίων Κορίνθου από την ερχόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσουν νέες επιβαρύνθεις. Οι οδηγοί θα πληρώνουν διόδια και στις δύο κατευθύνσεις στο σταθμό της Ελευσίνας και του Ιστιμού, ενώ θα λειτουργήσουν και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων. Οι οδηγοί θα καταβάλουν 2,10 ευρώ ανακατεύθυνση στην Ελευσίνα και 1,80 ευρώ στον Ιστιμό από Αθήνα προς Κόρινθο και αντίστροφα. Το κόστος πλέον ανεβαίνει στα 4,20 ευρώ στην Ελευσίνα από 3,20 και στα 3,60 στον Ιστιμό από 3,20. Στο θέμα αναφέρθηκε η πρόεδρος ΟΕΒΕ Μαρίνα Ταοξίδη, τονίζοντας ότι κάτι θα επηρεάσει και την Κόρινθο και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις, καθώς πολλοί Αθηναίοι μας επισκέπτονται τα Σαββατοκυριακά. Ένα νέο χαρατσάκι. Θα ρίξει και κάθονται και σκέφτονται μόνο πώς θα δημιουργήσουν περισσότερες εισπράξεις. Είναι πρωτοπορία. Η Ελλάδα, σαν κυβέρνηση, κυβερνώντες, πρωτοπορούν σε αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλουν με τίποτε να λειτουργήσει η αγορά. Καταρχήν δημιουργούν ένα επιπλέον πρόβλημα στους ανθρώπους που κινούνται μεταξύ Μεγάρων και Κορίνθου, διότι είναι σχεδόν διπλασιασμός. Δεν είναι καν το 1 ευρώ για όσους έρχονται από την Αθήνα. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ αν κάποιος είναι να σταματήσει στην Κόρινθο και να πάει και αλλού. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Είναι γεγονός αυτό και είναι απόλυτα λογικό. Θα σκεφτεί πάρα πολύ τις περιττές μετακινήσεις, θα μαζεύει τις δουλειές του, θα κυκλοφορεί λιγότερο αυτοκίνητο, δεν είναι μόνο τα καταστήματα. Θα περιοριστεί και η κατανάλωση βενζίνης, θα περιοριστούν πάρα πολλά πράγματα. Διακρίνω ότι δεν έχουν καμία διάθεση για να ρολάρει η αγορά. Όταν βρίσκουν συνεχώς τρόπους πώς θα εισπράξουν χρήματα και ποτέ πώς θα δώσουν χρήματα, διακρίνω έως και κακεντρέχεια πλέον. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, διότι σημαίνει ότι δεν θέλουν να λειτουργήσει σωστά η αγορά. Και αυτό έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι καθόλου σωστό, ούτε και έξυπνο.